Ζούμε επιτέλους στην αίθουσα αυτή. Χρειάζεται να λέμε την αλήθεια και όλη την αλήθεια, να είμαστε ειλικρινείς ως διάθεση και να κοιτάζουμε το λαό στα μάτια λέγοντάς του πού βρισκόμασταν, πού είμαστε σήμερα και πού μπορούμε να πάμε. Ο κύριος Σαμαράς έχει πει σε προηγούμενη ομιλία του από εδώ, από αυτό το βήμα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ύφεση 4 χρόνια, πράγματι. Βαθιά σωρευτική ύφεση που μειώνει τα εισοδήματα, που μειώνει το επίπεδο ζωής, που μειώνει τις κατακτήσεις και τα κεκτημένα δικαιώματα του ελληνικού λαού. Ας μετρήσουμε λίγο τις ημερομηνίες. Η ύφεση έχει αρχίσει από το 2008. Το 2008 κυβερνούσε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, μέλος της οποίας ήταν ο κύριος Σαμαράς. Και το ίδιο συνεχίστηκε μέχρι τον Οκτώβριο του 2009. Εάν υπήρχε στοιχειώδης διορατικότητα, αν δεν υπήρχε μοιοπική θεώρηση των πραγμάτων, εάν υπήρχε στοιχειώδης αίσθηση ευθύνης, με λίγες κινήσεις το 2008, έστω το 2009, η χώρα θα μπορούσε να αποφύγει την διακεκαυμένη ζώνη στην οποία αναγκαστήκαμε να μπούμε από το 2010 και μετά. Το 2008 όμως επικρατούσε στους κόλπους της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας επίλεκτο μέλος είναι ο σημερινός αρχηγός της, η αντίληψη πως η Ελλάδα είναι όαση, πως δεν πρόκειται η Ελλάδα να φυγεί από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, πως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, ούτε δημοσιονομικά ούτε χρηματοοικονομικά. Εάν είχαν ληφθεί τότε στοιχειώδη μέτρα, θα είχαμε θεραπεύσει ή έστω θα είχαμε συγκρατήσει τα πολλαπλά διαρθρωτικά προβλήματα της χώρας. Δεν θα είχαμε το 2009 δημοσιονομικό έλλειμμα 15,7% του ΕΕ. Δεν θα είχαμε ένα εκτροχιασμένο δημόσιο χρέος που οδηγεί φυσικά σε αδυναμία δανεισμού, γιατί οι αγορές βλέπουν τι γίνεται, βλέπουν αν το χρέος είναι βιώσιμο και εξυπηρετήσιμο. Και δεν θα είχαμε ένα έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που δείχνει αδυναμία, έλλειψη ανταγωνιστικότητας, ανεπάρκεια της πραγματικής οικονομίας, που να φτάνει τις 14 μονάδες, το 14% του ΕΕ. Το 15% του ΕΕ έφτασε το έλλειμμα του ισοζυγίου το 2007, που είχε χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έτος ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης. Όμως, γιατί πρέπει να κοιτάζουμε συνεχώς προς τα πίσω? Γιατί πρέπει να κυριαρχεί στην αίθουσα αυτή ένας λόγος ιστορικός και μια προσπάθεια κατανομής και ανακατανομής των ευθυνών πάντα μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίας, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας? Θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι ο πυροσβέστης, έστω ένας πυροσβέστης που έχει κάνει λάθη, που έχει καθυστερήσει, που είχε δισταγμούς στην αρχή, που νόμιζε ότι μπορεί με μικρότερα μέσα ή με μικρότερες καταστροφές να διασώσει το αντικείμενό του, τη χώρα, φταίει για τη φωτιά, και ο εμπριστής δεν έχει καμία ευθύνη? Έστω αυτός που δεν φύλαξε το μέρος σωστά και η φωτιά φούντωσε, δεν έχει καμία ευθύνη? Και έχουν ευθύνη αυτοί που ανέλαβαν εξ αντικειμένου να διαχειριστούν την κρίση και να επινοήσουν όλα εκείνα τα μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση? Είμαι ο πρώτος, κυρίες και κύριοι βουλευτές, που έχει μιλήσει για αδυναμίες μας, για υστερήσεις μας, για αντιφάσεις μας. Ναι, βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ μετέχει στην διαχρονική ιστορική ευθύνη του πολιτικού συστήματος για το κατάντημα της χώρας. Ναι, τα 2,5 τελευταία χρόνια δεν ήταν ανώδυνα ή ανέφελα. Υπήρξαν λάθη. Όμως, αυτό απέχει πολύ, μα πάρα πολύ, από το σημείο σε 2,5 μόλις χρόνια να έρχονται αυτοί που χειρίστηκαν την πιο νοπή, την πιο κρίσιμη φάση της εθνικής κρίσης από το 2004 έως το 2009 και να ζητούν να διασώσουν τη χώρα και να αναλάβουν τις τύχες της κοιτώντας προς το μέλλον, όντας δήθεν απαλλαγμένοι από κάθε ιστορική ευθύνη. Δεν γίνονται έτσι οι ανανεώσεις των κομμάτων
του πολιτικού λόγου, των πολιτικών στρατηγικών και των προσώπων. Θέλει πολύ βαθύτερες και πολύ πιο αξιόπιστες διεργασίες, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας. Κρατώ λοιπόν από αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς σήμερα την ουσία, και η ουσία είναι πως δεν μπορεί πλέον να πει τίποτα άλλο από αυτά που έχει πει το ΠΑΣΟΚ, από αυτά που έχουμε κάνει ως κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ως κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου, από αυτά που συνιστούν την πλατφόρμα πάνω στην οποία κινείται η χώρα, από την εθνική στρατηγική που έχει διαμορφωθεί. Και ας κρατήσει την όρεξή του, γιατί βλέπω ότι αυτό που τον ενδιαφέρει τελικά δεν είναι το πώς κυβερνιέται η χώρα, το προς τα πού κυβερνιέται η χώρα, πώς θα απαντήσουμε στην αγωνία του πολίτη, πώς θα αποκαταστήσουμε αδικίες, ανισότητες και απώλειες, πώς θα δώσουμε πίσω συντάξεις και ιδίως χαμηλές και μισές συντάξεις, πώς θα αναβαθμίσουμε ξανά τους μισθούς, πώς θα μειώσουμε την ανεργία, πώς θα κινήσουμε τις επενδύσεις, πώς θα κάνουμε την Ελλάδα μια φιλοεπενδυτική και άρα φιλεργατική χώρα, αλλά το ποιος θα κυβερνήσει, το όραμα της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι μια παραδοσιακή, παλαιοκομματική και αδιέξοδη, κατά τη γνώμη μου, ματαιοδοξία, η οποία δεν εναρμονίζεται με τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η χώρα. Πιστεύει ο κύριος Σαμαράς ότι έχει το κόμμα του συλλογικές φιλοδοξίες μεγαλύτερες από ό,τι έχουν άλλα κόμματα και εμπροκειμένο το κόμμα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, το ΠΑΣΟΚ? Πιστεύει ότι η δημοκρατία μας είναι δημοκρατία των δημοσκοπήσεων και μάλιστα το χειρότερο momentum, τη χειρότερη στιγμή? Πιστεύει ότι ο συσχετισμός των δυνάμεων είναι στιγμιαίος, φωτογραφικός? Όχι. Ο συσχετισμός των δυνάμεων εξελίσσεται, αναρρυπίζεται, μεταβάλλεται ανά πάσα στιγμή. Φιλοδοξία έχουν όλα τα κόμματα και πρωτίστως το μεγαλύτερο κόμμα, το πρώτο κόμμα της Βουλής αυτής, που είναι το ΠΑΣΟΚ, να διεκδικήσει και να ξαναφτιάξει τη σχέση του με τους πολίτες, να αποκαταστήσει αυτές τις σχέσεις που έχουν τρωθεί με το λαό προς το συμφέρον του έθνους. Γιατί